αποφυλακίστηκε πριν από 3 χρόνια επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας. Για να αναβιώσει όμως το ακλόνητο, όπως αποδεικνύεται, οικογενειακό καρτέλ της κοκαίνης που είχε στήσει διακινώντας ναρκωτικά από την Ολλανδία στην Κρήτη. Ο διαβόητος κρητικός Εσκομπάρ και ο γιος του έπεσαν και πάλι στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ενώ επιχειρούσαν να εισάγουν 2 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε ηλεκτρικές συσκευές. Και αυτή τη φορά η διαδρομή των ναρκωτικών ξεκίνησε από το Βέλγιο και την Ολλανδία, όπου ταξίδεψαν ο 49χρονος με το γιο του. Αγόρασαν τα ναρκωτικά και τα τοποθέτησαν στο φουρνάκι, το οποίο παρέδωσαν σε μεταφορική για να φτάσει με τον τρόπο αυτό μέχρι την Αθήνα. Επέστρεψαν στο Ηράκλειο και περίμεναν με αγωνία πότε θα ξεκινούσε το δρομολόγιο της μεταφορικής από το Αϊτχόβεν στην Άουσα και από εκεί στην Ελευσίνα, όπου τα δέματα επρόκειτο να παραλάβει μια 40χρονη Αλβανίδα. Ο 22χρονος τηλεφωνούσε συχνά στον οδηγό της Νταλίκας για να μάθει πότε θα ξεκινούσε το ταξίδι, αφού έπρεπε να συμπληρωθεί συγκεκριμένος αριθμός δεμάτων για να ξεκινήσει το δρομολόγιο. Κάθε φορά που ο οδηγός απαντούσε ότι το ταξίδι ξεκινά, αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου έκαναν ταξίδια στα σύνορα, περιμένοντας την Νταλίκα με το ναρκοφορτίο, όπως έγινε και χθες, όταν πλέον η Νταλίκα έφτασε στην Άουσα, σηματοδοτώντας παράλληλες επιχειρήσεις στην Ελευσίνα και το Ηράκλειο, όπου συνελήφθησαν πατέρας και γιος. Ο κρητικός Εσκομπάρ είχε πέσει στα χέρια της δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου το Σεπτέμβριο του 2016 μετά από πολύμηνη έρευνα. Οι αστυνομικοί ξύλωσαν ένα παρακλάδι οργανωμένου διεθνούς κυκλώματος. Δίπλα στο σπίτι της οικογένειας του 49χρονου, σε χωριό του Δήμου Γόρτινας, είχαν βρεθεί θαμμένα στο χώμα 3 κιλά κοκαίνης, ενώ είχαν συλληφθεί η σύζυγός του, ο 17χρονος, τότε γιος του, αλλά και ο πατέρας του. Είναι εντυπωσιακό ότι ο ηλικιωμένος άγνωστο πώς κατάφερε να πληροφορηθεί ότι ο κρητικός Εσκομπάρ είχε πέσει στα χέρια των αστυνομικών στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Βγήκε από το σπίτι και άρχισε να μεταφέρει σε κάδο απορριμμάτων σακούλες. Μέσα σε μία από αυτές οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δέμα με περίπου 20.000 ευρώ. Ο 49χρονος απέκτησε τον τίτλο του κρητικού Εσκομπάρ, καθώς αποδείχτηκε ότι είχε επιστρατεύσει σχεδόν όλη την οικογένειά του στη διακίνηση της κοκαίνης. Χρησιμοποιούσε μάλιστα το 17χρονο γιο του ως προπομπό στις μεταφορές των ναρκωτικών. Ο ανήλικος είχε φτάσει στο σημείο να μοιράζει μόνος του ναρκωτικά, καμουφλαρισμένα μέσα σε κονσέρβες και συσκευασίες από πατατάκια. Το Φεβρουάριο του 2017, μετά από 4 μήνες στη φυλακή, ο ανήλικος αφέθηκε τελικά ελεύθερος. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους, ο 49χρονος καταδικάστηκε σε ισόβια, ενώ η σύζυγός του σε κάθειρξη 18 ετών. Δηλαδή το ότι εφερόταν εμπλοκή του γιού τους, του ανήλικου γιού τους, στο όλο ερευνόμενο συμβάν, αυτό ήταν το οποίο πραγματικά κατά κάποιο τρόπο θύμωνε τη διαδικασία και τραβούσε προς τα πάνω όλα τα μεγέθη της. 2 χρόνια μετά στο εφετείο, η ποινή παρέμεινε ακριβώς ίδια για τον κρητικό Εσκομπάρ, ο οποίος όμως 1 χρόνο αργότερα, επικαλούμενο σοβαρά προβλήματα υγείας, κατάφερε να αποφυλακιστεί.